Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια. Κέρδισε δίκαια το σημερινό παιχνίδι. Εμείς είχαμε αρκετά λάθη τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Το ΑΠΟΕΛ τα εκμεταλλεύτηκε, έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Μας έκλεισε τους διαδρόμους. Ευχόμαστε στο ΑΠΟΕΛ ξανά και στο coach Tony και στους παίχτες καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και να πετύχουν το καλύτερο για αυτούς. Καταρχήν, θα ήταν τρομερή παράληψη. Δεν έδινα τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα του Απόλλωνα, στην τεχνική ηγεσία, των φίλων του Λούκαν, του Αντωνίου Γιώργου, του Ερουδιακόνου, διότι πραγματικά μας έβαλαν δύσκολα σε αυτήν τη σειρά. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, ο Απόλλωνας ήταν εντελώς διαφορετική ομάδα από τη στιγμή που, ειδικά από τον τρίτο γύρο και μετά, που αγωνιζόταν με πέντε ξένους, η επιστροφή του Πιτάκα επίσης. Και όντως έδωσε μια άλλη έγκλη, πολύ πιο συναρπαστική στη σειρά. Μας άγχωσε, μας έβαλε αρκετά δύσκολα μέσα στο γήπεδο. Γίνει αξίζει συγχαρητηριών τα παιδιά. Θα ήταν τρομερή παράληψη να μην το αναφέρνα. Τώρα, για μας, νομίζω σήμερα κάναμε ένα από τα καλύτερα μας φετινά παιχνίδια, όσο ταλαιπωρημένοι και αν είμαστε ως ομάδα, με ένα ξένο λιγότερο. Με τα τρία τέταρτα των παιχνιδιών να είναι εκτός έδρας, κάτι που μας ψυχολογικά μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Όμως εντάξει, είμαστε του ΑΠΟΕΛ. Σήμερα δείξαμε ότι τη στόφαν της μεγάλης ομάδας, θα έλεγα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πλήρη συγκέντρωση και αμυντικά και επιθετικά. Μιλήσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά μετά το παιχνίδι στη Λέμεσο, που όντως ήμασταν απογοητευτικοί εκεί και δικαίωμα πολύ να σκέρδισε. Και εντάξει, νομίζω αν δούμε όλο και τα τρία παιχνίδια, δίκαια περνάμε στην ημιτελική φάση. Νομίζω θα ήμουν πολύ αχαριστός coach αν δεν είδα τα συγχαρητήρια μου στους Κύπριους τους καλωσοριστές. Δεν ξεχωρίζω συνήθως παίχτες μέσα στις ομάδες μου, όμως η προσπάθεια που καταβάλλουν φέτος οι Κύπροι καλαθοσφαιριστές της ομάδας μας. Νομίζω και ίσως να είμαστε και η ομάδα με τη μεγαλύτερη πρόσφορα από πλευράς Κύπριων καλαθοσφαιριστών, ειδικά από την περίοδο που μείναμε με τέσσερις ξένους και ειδικά περιφερειακά μόνο με τον Willy Kemp. Η υπερπροσπάθεια που γίνεται είναι απίστευτη από τους Κύπρους και θα πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια. Προχωράμε στη ημιτελική φάση. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για μας με τον Κεραυνό. Μειονέκτημα έδρας. Ακόμα έναν εκτός έδρας παιχνίδι όταν θα είμαστε γηπεδούχοι. Εντάξει, έχουμε τρεις ευκαιρίες για να σπάσουμε την έδρα του Κεραυνού έστω μία φορά, να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας. Από τη στιγμή που είμαστε στα ημιτελικά, ούτε άγχος υπάρχει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιον αντιμετωπίζουμε. Εντάξει, θα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και λίγο την παράδοση που είναι σε τέτοιους αγώνες υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί να περάσουμε στον τελικό. Για ακόμη μια φορά, συγχαρητήρια στον Απόλλωνα. Ό,τι καλύτερο με τη νέα χρονιά. Μακάρι να συνεχίσουν το ίδιο οργανωμένα και τη νέα χρονιά. Και θα ήθελα επί της ευκαιρίας να ευχηθώ και σε όλων των αθλητικών κόσμων καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και χρονιά πολλά. I want to take my hats off to ApoEl for a great game. They battled. It was a tough series from the start. We had some tough games that we had with them, and, it got down to the wire. Each day, anyone could have won, and like I said, I take the hats off. A great coach team led by some great guys. Have high respect for them. As far as our team, we had a rough season up and down, but one thing that I can say, Coach really prepared us as best as he could each game, and we came out to play every day. The fans for Apollon, are always great. It's my second time being here, so I enjoy it here. I enjoy Cyprus. I enjoyed the season. We wasn't supposed to make the playoffs, but we did. And like I said, I thank each one of my teammates for each game that we battled, win or loss, we still battled with everything we got, I feel.
Every day in practice, they gave them their all. You know, it just didn't go our way tonight. But you know, I can't hang my head too low, just because with the fight of the series. Like I said, each game was a dogfight. I mean, even today, you know, even with the score difference, I still feel like, you know, it still was a hard-fought fight. I really hate that we really couldn't have the fans, because either way it go, it still made for a great atmosphere, and, you know, it brought a lot of energy for us. So today kind of, I think, dampened the mood a little bit, but, you know, can't make excuses. All we can do is, you know, look what we did wrong ourselves, you know, try to evaluate it, and then wherever we may end up, you know, try to get better. So, like I said, I want to thank you, Coach Tony. Vasily's good guy. You know, like I said, I really appreciate you guys for allowing us to come out here and, you know, compete today. Εντάξει, εγώ από τη σειρά μου θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Απόλλωνα, γιατί πραγματικά έδειξε ότι μπορούσε να περάσει και αυτή στην επόμενη φάση. Ήταν δυνατά παιχνίδια και τα τρία. Θεωρώ ότι σήμερα κάναμε ένα παιχνίδι play-offs για μας. Με ενέργεια, με πάθος, δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο την πρόκριση και από το πρώτο δευτερόλεπτο ήμασταν επιθετικοί στην άμυνά μας. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα μου, γιατί περνάμε δύσκολα δυστυχώς λόγω των καταστάσεων που έχουμε και με τον ξένο το λιγότερο, αλλά και με την απαγόρευση των φιλάθλων μας, που εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά κακό συμβάν για μας, το να μην παίζουμε με τους φιλάθλους μας, και γενικά για τον αθλητισμό είναι μεγάλο λάθος. Τώρα σίγουρα έχουμε και εμείς τα φταίξηματά μας, οι φιλάθλοι μας, και αυτά θα τα δούμε μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι ημιτελικοί με αντίπαλο τον Κεραυνό. Έχουμε τουλάχιστον μία εβδομάδα μπροστά μας που μπορούμε να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια. Είναι μια δύσκολη ομάδα. Έχουμε παίξει αρκετές φορές μεταξύ μας. Θα γίνουν δυνατά παιχνίδια και εύχομαι να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία και να περάσει ο καλύτερος. Και επί τη ευκαιρία να δώσω και εγώ να πω σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα και πάνω απ' όλα υγεία. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν